ιός, με δίγαμα, που θα γίνει πώς, ιονός. Το πολύ. Το πολύ. Και μετά ύστερος η μίγα και η ίησης, πολύ μεγαλύτερη της και λοιπά. Αβιόν, νομίζω είναι το αεροπλάνο στα γαλλικά, από εδώ. Αβιόν, ναι. Ωραία. Ήε, άιε, ζεύς, ήμενος ουλίπο, καθήμενος στον όλυπο. Εγέλασε δε ή φίλο μήτων. Παιδιά, αυτό είναι στερότυπη έκφραση. Γέλασε σε αυτόν η αγαπημένη του καρδιά, του φιλοκάρδη του. Γηθοσύνη. Η γηθοσύνη είναι η χαρά. Από χαρά, από αυτά που έβλεπε. Γιατί βλέπει τους θεούς να μάχονται και γελά ο Δίας. Όθη, από εκεί λέει, οράτο θεούς, εέριδη ξυνίωτας. Όθη, από, όθη είναι εκεί, από όπου, εκεί όπου. Καθήμενος ο Δίας, οράτο. Αντί να μας το βάλει το οράτο με ο ωμέγα, μας το βάζει με όμικρο, να αφήξει το. Έβλεπε, λέει, τους θεούς να, πώς το λένε, να πολεμούν. Από όπου, όθη. Ένθα ή γε, το ή γε είναι το άρθρο ή και το γε το μόριο, το βεβαίως. Το τέλος του γε πάει στο ή. Εκεί λοιπόν αυτή, βεβαίως, ουκέτη διρών αφέστασαν. Από τη στιγμή που τους είπε ο Δίας μπορείτε να πάρετε το μέρος όποιο θέλετε, δηλαδή μέχρι εκείνη τη στιγμή τους είχε απαγορεύσει να πολεμούν, έτσι, για να ικανοποιήσει την Θέτιδα και τον Αχιλλέα. Από τη στιγμή που ο Αχιλλέας μπήκε στη μάχη, τους είπε ότι μπορείτε να πάρετε το μέρος όποιο θέλετε. Και αυτή λέει, ουκέτη, καθόλου λέει, δεν αφέστασαν, δεν απομακρύνθηκαν από τον Δειρόν, από την μάχη. Θυμάσαι στο προηγούμενο μάθημα που έλεγε ο ποινός στην έκαστου, όπου με όποιον κάθε θεός είχε ταχθεί, με αυτό μαζί να πολεμήσει. Και πραγματικά οι θεοί, ουκέτη, καθόλου λέει, Δειρόν αφέστασαν, δεν κρατήθηκαν μακριά από τη μάχη. Ήρχε Άρης Ρινοτόρος. Ο Ρινός είναι η ασπίδα. Και μάλιστα είναι η ασπίδα και καλυμμένη με δέρμα βοός. Και πρώτος λέει Αθημαίοι επόρουσεν. Πρώτος λέει επόρουσεν, ο ρου σημαίνει ορμό. Έκανε λέει όρμησε σε ποιον, στην Αθηνά. Χάλκιον έγχος έχων, κρατώντας το χάλκιον άγχος. Και που πας βρε Άρη. Ο οποίος Άρης είναι ο άγριος πόλεμος, ενώ η Αθηνά είναι ο άλκημος πόλεμος. Ο πόλεμος με τα φρονήσεως. Ο πόλεμος με τη στρατηγική. Πάντοτε η Αθηνά νικά τον Άρη, έτσι. Και ονίδιον φάτο μύθων. Αντί να πει έφατο, λέει φάτο, είπε. Του ρήματος φημί. Ονίδιον μύθων. Το ονίδιος, όπως το βλέπουμε εδώ, ονίδιος, αυτός που επισύρει την τροπή. Το όνιδος είναι η τροπή, έτσι. Το όνιδος. Γενικά το όνειδος είναι μία πράξη της οποίας το είδος, το βασικό ειδολογικό χαρακτηριστικό, το βασικό χαρακτηριστικό είναι τι? Η ονία, το βάρος, σου προκαλεί βάρος. Έξω και το όνος από εδώ, το γαϊδούρι που κουβάλα τα βάρη. Όνος. Διαβάζα σε ένα παλιό τουριστικό περιοδικό του 1967, έπεσε στα 66 στα χέρια μου και έλεγε ότι οι ομιλάτες, λέει, της Σαντορή, της Θήρας, στην προσπάθειά τους να βάλουν όσο το δυνατόν περισσότερους, λέει, τουρίστες να τους ανεβάσουν επάνω, ανεβοκατεβαίνουν, λέει, το βουνό, ως σαν αγώνας ονειλασίας, σαν να κάνουν αγώνας ονειλασίας. Εντάξει, ωραία. Αυτός λοιπόν με το χάλκιον έχος έχων, ον ίδιον φάτο μύθων. Είπε έναν μύθον, είπε και μια κουβέντα όχι τόσο ωραία. Τι πτεάφτε, γιατί πάλι ο κοινάμια σκυλόμυγα. Η μία είναι η μύγα. Ο κύον του κοινός είναι ποιος, ο σκύλος, κοινάμια, σκυλόμυγα. Σκύλα, κάτι δεν είναι. Ναι, ο σκύλαξ, σκύλαξ, μεταφορικά και η μύγα έχει λέγεται και έτσι, προσωνύμιο. Γιατί λέει θεούς έρηδη ξυνελάβνης, γιατί ελάβνης οδηγείς όλους τους θεούς στην έρηνα, στη διαμάχη. Θάρσος άιτον έχουσα, το άιτον, το άιλι. Θάρσος, δηλαδή έχοντας θάρρος που δεν ξεθυμένει ποτέ, όλο φυσάει, όλο πνέει. Μέγασε θυμός
ανίκεν. Ποιος είναι αυτός ο μέγας θυμός που εσένα ανίκεν. Αυτό το ίκεν είναι αόριστος. Αν το θυμόσαστε, το ίκα, ίκα, υπερσπωμένη και δασία του ρήματος είναι. Ποιος θυμός, ποια ορμή, ποιος άνεμος, γιατί ο θυμός είναι και η πνοή του, το φύσημα. Σε έριξε από πάνω μέσα σε αυτούς, σε φύτεψε, σε πέταξε, γιατί εσύ τους οδηγείς. Από πού και σου εσύ ξεπρόβαλες ανάμεσα στους θεούς και τους οθείς όλους να πολεμούν με έρηδα. Ως λοιπόν, και έτσι λέει λοιπόν, ούτησε, το ούτησε αόρισε του ρήματος ουτάω. Το ακούμε αυτό, ουτάω, χτύπησε. Όμιξ, χτύπησε. Κατ' αιγίδα της ανόρισαν, εναντίον της αιγίδος, κατά και αιγίδα, κατά της αιγίδος, έτσι. Και όταν είχαμε πει ότι όταν ο Δίας σύ απληκτικά την αιγίδα κατά, έχουμε την καταιγίδα. Την αιγίδα του Διός την κρατάει μόνο η Αθηνά. Η αυτή η αιγής της αιγίδος έχει 100 θυσάνους. Οι θυσάνοι είναι οι φούντες. Έτσι, ήταν η αιγίδα στολισμένη. Όταν ο Δίας θέτει κάποιον υπό την αιγίδα του, τον προστατεύει. Η έξτης εγώς, η κατσίκα. Η αιγής ήταν κατασκευασμένη με δέρμα, περικεκαλυμμένη με δέρμα εγώς, προς τη μήν της αμάλφιας, που ήταν η έξ, η έγα, που ανέβριψε τον Δία. Αλλά οι πρώτες ασπίδες ήταν δέρματα εγώς στηριγμένα στο χέρι, τα οποία τα προέβαλε ο πολεμιστής, γιατί αυτά δεν διαπερνώνται εύκολα. Εντάξει. Ως λοιπόν λέει, ούτε σε χτύπησε κατ αιγίδα, κατά της αιγίδος, έτσι, κατά την αιγίδα, την θυσανόησαν, της Μερδαλέη, την φοβερή, ειν την οποία ουδέ Διός δάμνησε κεραυνός. Όποτε βλέπετε αυτό το ίση, την κατάληξη, προσέξτε τώρα, αυτή την κατάληξη ίση, σε ρήμα, όχι σε ουσιαστικό, είναι υποτακτική. Είναι υποτακτική ιωνική, ομοιρική, την οποία αυτή πώς το λένε, ασπίδα, δεν την βγάζει ούτε ο κεραυνός του Διός. Την, σε αυτήν την ασπίδα, μην Άρης ούτησε. Αυτός ο Άρης για το μην είναι η αντωνυμία μπαλαντεού, που λέμε, που αντικαθιστά το αυτός, αυτή, αυτός, όλα τα πρόσωπα, σε όλα τα γέννη, τους αριθμούς και τις πτώσεις. Σε αυτήν, εναντίον αυτής της ασπίδας, αυτός ο ίδιος ο Άρης ούτησε, όρμησε, μιεφόνος, με σκοπό να διαπράξει μιαρών φόνων. Με ποιον τρόπο, τι είναι τρόπο, έχει μακρό, με το μακρύ του έγχος. Το έγχος είναι η απόλυξη του δόνατος, δοτική οργανική. Η δε αναχασάμενη λίθον, το αναχασάμενη σε παραπέμπει στη λέξη αναχαιτίζω, αναχαιτισάμενη. Το αναχασάμενη όμως η λίθον σημαίνει πώς το λένε, αντιστάθηκε, αναχασάμενη, δηλαδή την ώρα που τον αναχέτιζε, ήλε τον λίθο, άπαξε τον λίθο, την πέτρα, το ήλε τον λίθο είναι το ρήμα του σαραίου, θυμάστε, έτσι. Χειρή παχύ, να τα πρόεδρα της εποχής, με το παχύ χέρι της. Λίθον κείμενον εν πεδίο, τον λίθο το οποίο βρισκόταν στο πεδίο. Λίθον μέλαναν, μαύρο. Τραχύν, μια πέτρα όχι λία, όχι βοτσαλάκι ηλίο, μέγαντε και μεγάλο, τον οποίον αυτόν λίθον άνδρες πρώτερα θέσαν, τον θέσαν, το λέμε και σήμερα, τον θέσανε, στα χωριά λένε θέσαν, τον τοποθετήσανε πρώτερον πριν του πολέμου άνδρες ως ούρον, ως όριον, ως φύλακα της γης. Είναι οι πέτρες σηματοροί, οι πέτρες δηλαδή που σημαίνουν τα όρια ενός κτήματος. Ο ούρος, ακριβώς όπως το βλέπετε, είναι ο φύλαξης. Και από την περίφραση ούρος και άνω, αυτός που μας φυλά από πάνω, η λέξη ουρανός. Ούρος και άνω, έτσι. Το άλλο, πώς, αυτό το άλλο. Ούρος και άνω, έτσι, ουρανός. Ούρος έχει καμία σχέση, φρουρός. Να πω εδώ και πάνω. Φύλακας. Φύλακας. Η λέξη φρουρός είναι από το προ και ορό. Και... προβλέπω δηλαδή, μια κατάσταση φυλακή. Φυλακής, προωρός, αλλά επειδή το ορό παίρνει τασία, φρόωρος, φρουρός. Έτσι. Το με αυτόν τον λίθο βάλε, κτύπησε μία φορά, θούρον άρια. Ο θούρος είναι ο ορμητικός, από την λέξη θωρός παρακαλώ. Από το θρόσκο και από το έθρον
του αόριστο β του ρήματος φρόσκου, η λέξη θούρο, θούρο, που βγαίνει, σημαίνει ορμό, η οποία λέξη αυτή έγινε φούρο στα λατινικά, γιατί πολλές λέξεις που εμείς, στις οποίες εμείς έχουμε θήτα, οι Λατίνοι βάζουν φι, και αντιδάνειο φούρια. Από το θούρο, ο θούρος Άρη και ο θούριος Άρης. Ο θούριος του Ρήγα. Και ο Ρήγας. Ήξερε ο Ρήγας πολύ καλά αρχαία ελληνικά. Με αυτό λέει βάλε θούρον Άρια καταφιένα. Το χτύπησε πίσω στον αφιένα. Λύσε, λύσε δε γεία, του έλυσε τα μέλη. Επτά επέσχε πέλεθρα πεσών. Επτά πέλεθρα, τα πέλεθρα είναι μονάδα μετρήσεως, έτσι. Επτά πέλεθρα έπιασε πεσών. Το πέλεθρο τώρα είναι περίπου επτά πλέθρα. Το πλέθρο είναι ένα μέτρο και κάτι, ήταν περόλιος. Εκώνησε δε χέτας και γέμισε λέει τα μαλλιά του, τις χέτες του με σκόνη. Τέφια δε αμφαράβησε, αμφί και από τις δύο πλευρές αράβησε, ηχήσανε, ακούστηκε ο θόρυβος των όπλων. Τα τέφια είναι τα όπλα. Όταν έπεσαν, η λέξη άραβος, που την έχουμε δει, η λέξη άραβος είναι στην κυριολεξία ο θόρυβος που κάνουν τα όπλα του πεσόντος πολεμιστού, όταν αυτός πέφτει στο πεδίο της μάχης. Η λέξη άραβος σύνθετη από το άρα που είναι η γη και την λέξη βοή, βοή ο θόρυβος. Το αμφ, εντάξει, με στιγμής, το αμφί σημαίνει και από τις δύο πλευρές, το ρήμα είναι αμφαράβησε. Δηλαδή τα τέφια αμφαράβησε, δική σύνταξη, έτσι. Γιατί μου λένε την Αττική σύνταξη την εφήβανα στην Αττική. Λέω, όχι παιδιά. Η Αττική σύνταξη υπάρχει στον Όμηρο, τα δοτική, τα τέφια, πληθυντικός, ουδετέρ γένους, το ρήμα στο χείρι το υλικό, αμφαράβης. Απλώς το χρησιμοποίησανε πάρα πολύ στην Αττική διάλεκτο, οι Αττικοί ρήτορες. Όπως και το πινδάριο σχήμα, δεν το εφήβρο πίνδαρος, το όχι Όμηρος. Τι σημαίνει πινδάριο σχήμα, το ουσιαστικό αρσενικό σε πληθυντικό, οι άνδρες, το ρήμα στο χείρι το υλικό. Ας πούμε, οι άνδρες πολεμοί. Έτσι. Αυτό πώς εξηγείται να είναι ένα πληθυντικός και να έχει. Γιατί θέλεις να δείξεις ότι τα πάντα κινούνται με μία δύναμη, με μία ορμή. Α, για να δώσεις αυτή την έμφαση. Σαν ένα. Βεβαίως. Όταν εγώ είδα την περίφημη φράση υποταμή ρη. Υποταμή ρη. Όλοι οι ποταμοί πέφτουν σαν τέτοιο. Σαν ένα σώμα. Όταν λέει τα πάντα ρη, τα πάντα οδηγούν σε ένα δρόμο. Φοβερό. Η δεύτερη, η σημασία του συντακτικού. Φιλοσοφία μας. Φιλοσοφία. Άρα τα πάντα ρί είναι. Τα πάντα. Και μετά. Από τις διαφορετικές καταρθήσεις, διαφορετικές οι κινήσεις, κοινός ο δρόμος και ο στόχος. Από πολλούς δρόμους φτάνει στο Θεό. Από πολλούς δρόμους φτάνει στο Θεό. Αυτό πρέπει να το κορνιζάρουμε. Ο Άραβος ήταν γιος του Απόλλωνος και είχε απικήσει την περιοχή της Ευδαίμονος Αραβίας. Γέλασε δε Παλάς Αθήνη. Γέλασε λέει η Παλάς η Αθήνη. Και μάλιστα μετά πήγε ο Άρης στο Δία, συνεχίζει διαστέ σκηνή και του κάνει παράπονα. Και ο Δίας ο μάλλον σημαίνει του λέει ολόκληρος πολεμιστής και κλαις και παραπονιέσαι γιατί σε χτύπησε η Αθηνά. Του κάνει παράπονο ότι η Αθηνά δεν τον σεβάστηκε. Ποιος ο Άρης. Βέβαια. Εδώ υπάρχει μια καταπληκτική σκηνή ήθους. Ωραίας συμπεριφοράς. Είναι ο Απόλλων και στέκεται απέναντι στον Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας είναι ο θείος. Τον δε αυτε σε αυτόν πάλι προσέλπεν. Προσκέλπεν. Απευθύνθηκε και μίλησε. Ο Άναξ ο Εκά έργος. Εκάς σπίνει μακριά. Έργο. Χτυπάει από μακριά. Ο Απόλλων. Ενωσίγε. Ενωσίγιος, προσφώνησης στο πόλωνος, έτσι, ένωσης είναι ο σεισμός. Ού καν με σαόφρονα μυθίσεο έμενε, ού καν μυθίσεο. Δυνητική ευκτική, δεν θα μπορούσες να πεις, ούτε τώρα ούτε και στο μέλλον, δεν θα μπορούσες να πεις έμενε ότι είμαι σαόφρον, δεν θα μπορούσες να πεις εμένα ότι είμαι σαόφρον. Δεν θα μπορούσες να με πεις σαόφρονα, άλφα και όμικρον ωμέγα, σόφρονα. Ή σι αν εναντίον σου γε βεβαίως βρωτών ένεκα πολεμήξω. Αν σταθώ απέναντί σου και πολεμήσω εναντίον εξαιτίας των βρωτών.
αφού είσαι θείος μου. Ως άρα φωνή σας πάλι ετράπετο. Ετράπησε φυγή. Ετράπη, έφυγε. Έδε το γάρ πατροκασιγμή του μη γήμενε εν παλάμηση. Τρεπόταν η εδός. Έδε το. Μη γήμενε εν παλάμηση, εν παλάμες. Να έλθει στα χέρια πατροκασιγμή του. Έκφραση με τον αδελφό του πατέρα του. Εν παλάμηση, πώς θα γίνει. Εν παλάμες, ε. Πέστε το. Εν παλάμες. Με αλφα γιώτα. Φύγε από εδώ. Πατροκασιγμή του. Πατροκασιγμή του είναι ο αδελφός. Και μάλιστα ο αδελφός του πατέρα γεννημένος από την ίδια κοιλιά. Και η κοιλιά της μάνας είναι τόπος ιερός. Είναι μια φορά ιερός από Ποσειδών, γιατί είναι αδελφός του Δία, θείος του Απόλλωνος, είναι δύο φορές ιερός για τον Απόλλωνα, γιατί έχουν γεννηθεί από την ίδια κοιλία της Ρέας. Πατροκασιγμή του, ε. Πατροκασιγμή του. Η κοιλία γεννήθηκε και ο πατέρας του και ο θείος του. Ναι, ναι. Εντάξει. Μη γύμνη είναι παλάμης, να έρθει στα χέρια. Πάμε τώρα στην Ήρα. Η Ήρα τώρα με την Άρτεμη. Όσο να είναι και η Άρτεμη, κόρη της Λιτούς, η Λιτό δεν είναι, δεν είναι το πιο αγαπημένο πρόσωπο για την Ήρα. Με την Ήρα, χολοσάμενη λοιπόν, αλλά Ήρα είναι αυτή. Διός εδίη παράκητης. Του Διός η εδίη, εδώ σπαλή, σεβαστή παράκητης. Παράκητη είτε, νίκεσεν, νίκος είναι η φιλονικία. Μάλωσε, η οχέραν, η οχέρα είναι η Δήμητρα, η Άρτεμις, η οποία χαίει, ρίχνει τους ιούς, τα βέλη. Έτσι, η οχέρα. Ιός και το ρήμα αρχαίο, ε. Ονειδίης επέεση, τριμάλωσε, λέει, με λόγια, καταλαβαίνετε, λόγια, όνειδο. Νίκησαν, τριμάλωσε. Τριμάλωσε και τσακώθηκε μαζί της με ονειδισμούς, έτσι. Βέβαια, με λόγια όνειδους. Της λέει, πώς συ νυν, πώς τώρα εσύ μέμονας, το μέμονας, ποιητικός παρακείμενος του μένω, μίμνο. Πώς εσύ τώρα, βέβαια το μέμονας είναι και ποιητικός παρακείμενος του μένω και του μέμινα, ποιητικός τύπος. Πώς τώρα εσύ τόλμησες και στέκεσαι εδώ πέρα, έτσι. Κύον αδεές. Σκύλι που δεν ντρέπεσαι, δεν κάνεις τα πρέποντα, αλφαστερετικό και δέος, προσέξτε, το δέος είναι ο φόβος. Είναι το ρήμα δέο τι πρέπει να κάνω. Είναι το ρήμα δέο με παρακαλώ. Εσύ που δεν σκέφτεσαι, δεν λογαριάζεις, δεν σέβεσαι, δεν φοβάσαι, πώς ημέμονας, πώς τόλμησες, λέει, στήσαστε να στήσεις τον εαυτό σου κύωνα δέες, σκυλί, μην πω και εγώ τι, αντιμείο, απέναντι σε μένα, αντεμού. Τι είπε η κυρία Ιάννη Στιάνα, ο θυμός γίνει το πραγματικό εαυτό. Χαλεπή. Εγώ, ισχυρότερη εγώ, μένος αντιφέρεστε, το μένος είναι η πολεμική ορμή, θα το αντιπαρατάξω, αντιφέρεστε, τι. Το τι αυτό δεν είναι το δωρικό άρθρο, γιατί το τι έχει πολλές σημασίες, είναι το σι. Ούτε το λοιπόν. Το σι. Προσέξτε, το τι έχουμε πει, εκκλητικό μόριο, είναι ή το συ, δοτική πληθυντικού, σε σένα, ή το άρθρο το δωρικό, που θα το δούμε τι, ή το μόριο που σπαίνει λοιπόν βεβαίως. Εδώ είναι αντιφέρεστε τι μένος. Θα την παρατάξω σε σένα όλο μου το μένος, σε σένα το ξοφόρο περαιούσι. Καταλάβατε τη δοτική. Αυτό το ξοφόρο περαιούσι πάει στο τι. Παρόλο που εσύ φέρεις τα τόξα σου. Εδώ τώρα, Ήρα, έτσι είπε λέει, το Ή σημαίνει είπε, και αμφωτέρας επικαρπώ χείρας έμαρπτε, το ρήμα μάρπτο, σημαίνει αρπάζω. Ο μάρπτης με ήταν ο πειρατής. Πρόλαβε η Ήρα και της έπιε στα δύο χέρια. Με το παιδί ένα χέρι της έπιε στα δύο χέρια. Από εκεί. Σκέει χειρή, έτσι, σκέει με την αριστερή της πλευρά, με το αριστερό της χέρι, έμαρπτεν, επικαρπώ, έπιες από τα χέρια,
αμφωτέρας χείρας και τα δύο χέρια της Αρτέμιδος. Δεξιτερή δε από την δεξιτερή απόμον ένιτο τόξα. Από τους ώμους το ένιτο είναι το ρήμα νίο, διανύω τραβώ. Τράβηξε τα τόξα και ξέρετε τι σημαίνει το ένιτο. Δεν τα τράβηξε έτσι με, τα απομάκρυνε. Δεν σας το λέω έτσι απλό. Άλλο να τραβήξεις το τόξο έτσι, και αν το τραβήξεις και να το πας πίσω το τόξο, γιατί μετά τα τόξα θα έχεις να χτυπάει. Οπότε έχεις να χτυπάει με ορμή. Ένιτο λοιπόν τράβηξε τα τόξα, αυτή η δε, με αυτά λοιπόν τα τόξα, έθινε. Α, το άρα σημαίνει στη συνέχεια, έθινε, χτυπώ πολύ δυνατά, παρούατα στα αυτιά. Τα ότα είναι ούατα στον όμηρο. Και επαναλαμβάνω, όταν λέει το ένιτο, αυτό το ρήμα ένιτο, είναι το ανίο του. Το ανίο σημαίνει διανύο. Διανύω είναι μεγάλη απόσταση, έτσι, κάνει μια μεγάλη απόσταση. Ένιτο, μέση φωνή, συνειδητά. Δεν το πήρε, δεν πήρε έτσι. Α, το, τα τράβηξε με δύναμη πίσω, τα έφερε πολύ πίσω και μετά τσακ, 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 παρούατα, άρα, για να πάρουν φόρα. Στη συνέχεια λοιπόν, άρα παρούατα έθινε, μηδιώσα, γελώντας, ήρα. Παρούατα έθινε μηδιώσα ήρα την Άρτεμιν την εντροπαλιζωμένη. Ξέρεις με εντροπαλιζωμένη. Εντροπή. Τάκ, 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 χτυπούσε και η Άρτεμιν έτρεπε την κεφαλή. Ένι. Εκεί που ήταν, δεν μπορούσε να φύγει, μέσα σε εκείνο το κομμάτι, το πεδίο. Πεδίο. Ταχαίες έκπιπτον οϊστή. Γρήγορη πέφταν η οϊστή. Τα βέλη. Δακρυώεσα, είπεθα από εκείνο το σημείο, λέει, δακρυώεσα η θεά, φύγεν. Θεά Άρτεμις, ώστε πέλεια, σαν την Άγρια Περιστέρα. Ήπεθα. Ήπεθα σημαίνει υπό και πι, δηλαδή πλαγίος.